είχε μαθαίνει ένα χαμόγελο. Shiny happy people λέει το τραγούδι. Shiny happy people. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη τρίτη σήμερα. Μεγάλη τρίτη. Πιστεύει όλος ο κόσμος. Και νομίζω ότι είναι μια μοναδική συνταγή. Θα τη φτιάξετε σε 15 λεπτά. Θα φτιάξουμε γρήγορα σπαγκέτι με ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν από τη Μέλισσα με παντζάρι, με 30% φρέσκο πολτό από παντζάρι και θα φτιάξω ένα πέστο από αβοκάντο που θα κάνει μια έτσι αγκαλιά σε αυτή, αυτά τα ζυμαρικά ωραία, μια πολύ εύκολη και κρεμμόδη. Τι έγινε. Μια πολύ εύκολη και κρεμμόδη συνταγή. Θα βάλουμε και λίγο παρμεζάνα μέσα. Αν νηστεύετε και το τυρί, μπορείτε να βγάλετε, και, να βγάλετε και το τυρί εκτός. Αλλά είναι πραγματικά ένα πολύ θρεπτικό γεύμα και είναι ένα προϊόν που αξίζει να δοκιμάσετε αυτά τα ζυμαρικά με το παντζάρι. Υπάρχει και με πολτό καρότο και με σπανάκι. Εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο και το παντζάρι γενικά είναι πολύ θρεπτικό και 30% είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό για να είναι μέσα. Που σημαίνει ότι μας δίνει και θρεπτικά ζυμαρικά και είναι και ένα ζυμαρικό που αν το δεις. Μπορείτε να το βάλετε στα παιδιά σας να τους ξεχελάσετε, ενώ με τον καλό τρόπο, βάζοντας στη διατροφή αυτό το προϊόν. Εν τω μεταξύ βλέπω τη Λία, η οποία Λία έχει κάνει αγκαλίτσα την κορούλα της, γιατί έχει φύγει από το MasterChef, έχει έρθει πολύ διαφορετική αλλιώτικη. Την έχω δει πριν πάρω λίγο στο διάλειμμα. Κοιτάει το monitor προφανώς για να δει τι κάνει εδώ ο MasterChef. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε και εμείς από κοντά και να την γνωρίσετε κι εσείς μέσω ημών. Οπότε θέλουμε να μας στείλετε στο Star Cuckoo, που είναι η διεύθυνσή μας στο Instagram. Πόσες φορές το πούμε αυτό? Κάθε φορά θα το λέμε, γιατί χρειάζεται. Να μας στείλετε λοιπόν τις ερωτήσεις σας για αυτά που θέλετε να μάθετε για τη Λία και εμείς όπως πάντα θα τις πούμε και η Λία θα απαντήσει. Πάμε τώρα στην τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα, δες εδώ τώρα τι ωραίο χρώμα που έχει. Λοιπόν, και βλέπεις ότι όταν βράσει γίνεται ελαφρώς πιο ανοιχτό. Λοιπόν, θα τα προσθέσω εγώ μέσα, θέλουν περίπου. Καταρχήν, μόνο που τα παιδάκια θα πούνε κόκκινα μακαρονάκια, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, ε. Και είναι, όταν τα δοκίμασα, νόμιζα ότι θα έβγαινε πιο πολύ το παντζάρι, αλλά έχει μια πολύ ισορροπημένη γεύση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θρεπτικό. Θα βάλω και αλάτι σε αλατισμένο νερό, δηλαδή περίπου ένα ποσοστό αλατιού στο νερό. Είναι λίγο λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού, ανά λίτρο για να το φτιάξουμε σωστά. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τώρα το παντζάρι, τόσο πολύ παρεξηγημένο. Είναι καταπληκτικό, είναι πανόστιμο. Εγώ όταν ήμουν μικρή δεν μπορούσα να το φάω και τώρα δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Ξέρεις, και το παντζάρι και τα φύλλα του βέβαια στη σάλατα. Ναι, και ξέρεις και τι άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να φτιάξεις ένα χυμό με παντζάρι ομό. Κομμένο και αυτό δεν το έχω κάνει. Είναι ποτέ. Φοβερό. Αλήθεια, ναι, σκέτο το παντζάρι. Όχι. Μπορεί να βάλεις παντζάρι, να βάλεις λίγο καρότο, πράσινο μήλο, ναι. Μεγάλα καρύδια στεριάζει εξαιρετικά και λίγο κανέλα. Τι λες. Είναι και ένα ρόφημα. Γενικά το παντζάρι βοηθάει πάρα πολύ στην απόδοση, ειδικά στο άμα κάνετε προπόνηση. Είναι πολύ ωραίο. Τα ξέρει αυτά ο Λάμπρος μας. Λοιπόν, ωραία. Έχω βάλει τα ζυμαρικά. Θα τα βράσουμε περίπου 6,5 με 7 λεπτά και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε αυτό το πέστο από το αβοκάντο, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρετε όριμα αβοκάντο, θα τα καθαρίσετε και θα τα βάλετε μέσα. Θα τα κόψω εγώ εδώ στο μπλέντερ. Εντάξει, το μπλέντερ θα βοηθήσει να έχουμε μια πιο κρεμμόδη υφή. Αν δεν έχετε μπλέντερ, μπορείτε να το κάνετε στο μούλτι, απλά θα έχει κάποια κομματάκια. Λάμπρο, να σε ρωτήσω, παρακαλώ. Θα πάρουμε... Για πες. Αβοκάντο όριμο να πούμε ή... Ναι, όριμο. Εννοείται. Γιατί άμα δεν είναι όριμο, νομίζω ότι δεν θα γίνει η δουλειά μας. Οπότε θα το κόψουμε, θα το προσθέσουμε μέσα. Στο μπλέντερ έχω βάλει περίπου δύο. Επειδή έχω γίνει σούπερ μαγείρισα και ρωτάω διάφορα, λοιπόν, με κοροϊδεύουν. Άκου τώρα, θα σου πω κάτι, έλα. Θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, και αυτό το έκανα σε ένα sushi bar που δούλευα παλιά, προ MasterChef. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ να πάρετε αβοκάντο οικονομικά και να το ρημάσετε μέσα σε ένα 24ωρο. Άκουσέ με τι κάνουμε. Παίρνουμε μία σακούλα χάρτινη, αυτή που βάζουμε στο μανάβις, τι ξέρεις, τη χάρτινη που βάζουμε τα μαναβικά. Βάζουμε τα αβοκάντο μέσα, τα οποία πραγματικά αν είναι τούβλα, δεν μπορείς να τα ζουλήξεις. Βάζουμε μαζί με 3-4 μπανάνες, κλείνεις τη σακούλα και τη βάζεις σε ένα ζεστό περιβάλλον. Και μέσα σε 24 ώρες έχουν μαλακώσει. Και οι μπανάνες τι έχουν γίνει? Τίποτα. Δεν έχουν πάθει κάτι. Σίγουρα. Ναι. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο τύπ. Νομίζω ότι απελευθερώνεται μια ουσία που λέγεται εθανόλη και με τις όριμες ντομάτες γίνεται. Αλλά με την μπανάνα είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, μιλάμε για χημικό εδώ. Δεν είναι πλέον. Έχει ξεφύγει.
Εντάξει. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα τα αβοκάντο στο μπλέντερ. Θα βάλω την παρμεζάνα. Κοίταξε με. Θα βάλουμε το κουκουνάρι. Αν θέλετε, μπορείτε να το καβουρδίσετε. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα πέστο βασιλικού, αλλά θα δημιουργήσουμε σώμα από το αβοκάντο. Θα βάλουμε φρέσκα φύλλα βασιλικού. Μία σκελίδα σκόρδο θα την κόψουμε εδώ. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να το παραλείψετε στο βήμα, αλλά ξέρουμε τώρα, Κατερίνα, μην λέμε τώρα. Σκορδάκι είναι σκορδάκι. Λοιπόν, θα βάλουμε δύο παγάκια και περίπου 2-3 κουταλιές σούπας παγωμένο νερό. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι, αφού βάλουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Το έχω εδώ. Και τώρα. Και τώρα θα μπλεντάρουμε. Ο Στάκη μας αγαπάει πάρα πολύ το αβοκάντο. Μόλις με ενημέρωσε ότι το αβοκάντο για να μην μαυρίσει το βάζουμε, λέει, στο ψυγείο με κρεμμύδι και με τι άλλο. Κρεμμύδι κομμένο. Ποιο το είπε αυτό? Ο Γιώργος. Ο Εφρεμίδης. Ναι, ναι. Άκουσε το κι αυτό. Αβοκάντο lover. Το ακούσαμε κι αυτό σήμερα. Το ακούσαμε κι αυτό σήμερα. Ωμέγα 3 λιπαρά, φίλε μου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Οπ. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. Και το πολτοποιούμε. Εδώ ίσως χρειαστεί να το βοηθήσουμε με λίγο, με μια μαρίζ. Το βλέπω, πάει μια χαρά. Λοιπόν, θα προσθέσω λίγο ακόμα νεράκι. Τα ζυμαρικά μου είναι σχεδόν έτοιμα. Κάτσε να το βάλουμε. Εδώ. Λοιπόν, δεν θέλουμε να βάλουμε ζεστό νερό, γιατί το ζεστό νερό θα το χρησιμοποιήσουμε από το νερό που βράζουμε τα ζυμαρικά. Εδώ είμαστε. Ας το ανακατέψουμε λίγο. Όπου βλέπεις τι ωραίο γίνεται. Αν δεν το βλέπω. Οπ, λίγο ακόμα. Και, λοιπόν, όσο αυτό το χτυπάμε εδώ, πάω να σουρώσω τα ζυμαρικά μου. Κοιτάξτε εδώ. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα ζυμαρικά? Λοιπόν, τα ζυμαρικά αυτά, όπως είπα και πριν, είναι φτιαγμένα από 30% πολτό πατζαριού και σιμιγδάλι. Και τι έχω κάνει τώρα? Έχω βάλει τώρα, δεν έχει συντηρητικά, δεν έχει χρωστικές, είναι απόλυτα θρεπτικό και υγιεινό αυτό το ζυμαρικό. Οπότε, σε αυτό το σημείο, μόλις έχετε βράσει τα ζυμαρικά σας, τα επαναφέρετε μέσα στην κατσαρόλα με κλειστό το μάτι. Εδώ μπορούμε. Πρόσεξε. Τέλεια. Εδώ, όπως σας είπα, ότι στο blender θα πάρετε την τέλεια υφή. Αν το κάνετε στο μούλτι θα έχει λίγα κομματάκια. Το κλείνω τώρα. Το αποσύρω, το προσθέτω μέσα. Όλο απευθείας. Και με λίγα υγρά που έχω κρατήσει μέσα, όταν τα σούρωσα, άφησα λίγα υγρά μέσα και τώρα, κοίταξε να δεις, το ανακατεύουμε μαζί με το τυρί. Θα αρχίσει να χυλώνει, να δένει. Και θα βάλουμε, κοίταξε, βλέπεις πάρα πολύ ωραίο χρώμα και καταπληκτικό χρώμα. Θέλω να μυρίσω τώρα. Είναι σαν πέστο. Αχ, μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω τι νοστιμιά είναι αυτή. Συνταγή των 15 λεπτών και έχουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ θρεπτικό και ωραίο γεύμα. Εγώ θα βάλω και ένα κρεμμόδες τυρί, μπορείτε να το βάλετε μέσα να χυλώσει. Αλλά και μπορούμε αυτό. Και χωρίς αυτό όμως, είπες. Μπορούμε και χωρίς αυτό. Απλά εγώ θα βάλω και δύο κουταλιές τώρα. Θα βάλουμε και λίγο από το πιπέρι και έχουμε αυτή την πολύ ωραία συνταγή για τη μεγάλη εβδομάδα. Είναι δύο μερίδες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε διπλάσια την ποσότητα και να βάλετε δύο πακέτα από τα ζυμαρικά. Νομίζω ότι αυτή είναι τέλεια. Εξαιρετικό, ιδέα. Μπράβο, Λάμπρο μας. Και μπράβο, έχουμε μπράβο. Και πέντε τυχερούς τηλεθεατές, οι οποίοι μπείτε τώρα στο Instagram της εκπομπής μας, παπάκι Star Cuckoo, και θα κερδίσετε από ένα πολύ ωραίο καλάθι με αυτά τα πρωτότυπα ζυμαρικά με πολτό από φρέσκα λαχανικά, πατζάρι, σπανάκι, καρότο, για να φτιάχνετε πολύ ωραίες και θρεπτικές συνταγές. Νομίζω αυτά από μένα. Συγχαρητήρια. Θα τα πούμε αύριο. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο και συγχαρητήρια. Μια καταπληκτική ιδέα.